Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Παρακολούθησα χθες πάρα πολλά αφιερώματα για το θέμα του όχι και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μα πουθενά δεν αναφέρεται το όνομα του Ιωάννου Μεταξά. Ναι, ντροπή. Είναι φοβερό. Έχουμε ξεχάσει ποιος είπε το όχι. Και μπαίνουμε σε αυτό το ψευδές δίλημα. Και τα σχετικά σας έδωσα για τον διάλογο με τον κύριο Βαρεμένο. Κύριο Βαρεμένο, βέβαια πλέον, επειδή έχει χάσει τον Μανδύα του αδεκάστου δημοσιογράφου. Καλό είναι αυτό. Είναι σε κόμμα. Και είναι πλέον ένα οργανωμένο στέλεχος ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, πολύ καλός κάνει και εκφράζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα πρόβλημα. Υπ' αυτή την έννοια, καλύτερα από ό,τι πριν. Γιατί μέχρι τώρα μας έλεγε τα ίδια ως δίθεν αδέκαστος δημοσιογράφος. Οπότε είχε πρόβλημα και εκεί. Δεν ήταν και σωστό. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω στον φίλο τον Γιώργο Βαρεμένο ότι ναι, αγαπητέ Γιώργο Βαρεμένο, το όχι το είπε ο Ιωάννης Μεταξάς. Γιατί αν ο Ιωάννης Μεταξάς έλεγε ναι, όταν θα ξυπνάγαμε το πρωί, οι Ιταλοί θα ήταν οι ίδιοι εντός της χώρας. Μπορεί βεβαίως μετά, και να το δεχθώ, ότι ο ελληνικός λαός θα έκανε τρομερή αντίσταση κατά και των Ιταλών. Όμως το ιστορικό γεγονός είναι ότι το όχι στον Γκράτσι το είπε ο Ιωάννης Μεταξάς. Και πρέπει επιτέλους να μάθουμε σε αυτή τη χώρα να λέμε μεταξύ μας την αλήθεια. Και όχι ό,τι προπαγάνδα θέλει ο καθένας. Κάτι που το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Γκράτσι τα απομνημονεύματά του. Δηλαδή ο Γκράτσι τι νόημα έχει να μην πει ψέματα. Μα είναι γεγονός. Το γεγονός είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν. Δεν έχει σχέση με το αν μας αρέσει ή όχι. Είναι κάτι που συνέβη. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Λοιπόν, και βεβαίως πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Ο Γιώργος Βαρεμένος χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά αυτό που λένε συνήθως οι αριστεροί, ότι δήθεν ο Ισοκράτης είπε ότι όσοι μετέχουν στην ελληνική παιδεία είναι Έλληνες. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές αυτήν την εκπομπή. Μάλλον ο κ. Βαρεμένος δεν έχει παρακολουθήσει. Δεν πειράζει, το κάνουμε δώρο τον πανηγυρικό του Ισοκράτους. Ευτυχώς γενικά έχουν σταματήσει να το λένε, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν καταλάβει ότι εκτίθενται, ότι ουδέποτε οι αρχαίοι Έλληνες και κυρίως ο Μέγας Ισοκράτης είπαν τέτοια ανοησία. Ουδέποτε. Οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν φιλετιστές, με τη σημερινή έννοια ακραίοι ρατσιστές, διότι τα πολιτικά δικαιώματα στις πόλεις τους τα έπαιρναν μόνο οι εξαίματος πολίτες και ουδέποτε οι μετανάστες, οι λεγόμενοι μέτικοι. Στην αρχαία Αθήνα συγκεκριμένα, μετά από δύο αιώνες αθηναϊκής δημοκρατίας, δεν μπόρεσε ούτε ένας μέτικος να πάρει πολιτικά δικαιώματα, είχαμε και σχετικό λόγο του Δημοσθένους γι' αυτό. Ο Ισοκράτης στο σχετικό του πανηγυρικό λόγο το μόνο που λέει είναι ότι προσπαθεί να εξάρει το φρόνημα των Αθηναίων για να τους πείσει να αναλάβουν αυτή την ηγεσία της εκστρατείας εναντίον των Περσών, τους οποίους ως βαρβάρους τους θεωρεί δούλους. Και μάλιστα λέγει ο Ισοκράτης το περίφημο, τους βαρβάρους διηλωτεύει. Τους βαρβάρους πρέπει να τους κάνεις ήλωτες. Το ξεκαθαρίζω λοιπόν, θέλω να το ξέρετε. Άλλο πράγμα έγραψε ο Ισοκράτης, άλλο πράγμα μας λένε οι διάφοροι, κατά κανόνα αμόρφωτοι και αγράμματοι και ουδέποτε έστω και αναγνώσαντες τα κείμενα του Ισοκράτους, θολοκλητουριάρδες αριστεροί. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν εις τη φυλή, πίστευαν εις το γένος, πίστευαν εις το αίμα. Ήταν διαρθρωμένες οι κοινωνίες, γι' αυτό είχαν τις πατρίες, γι' αυτό είχαν τα γέννη, γι' αυτό είχαν τα μητρώα, για να μπορεί να διαπιστούνται η ακριβής καταγωγή ενός εκάστου. Η δε οικονομική μετανάστευση, όπως λέμε σήμερα, μέτικοι στα αρχαία ελληνικά, επλήρωναν ειδικό φόρο στην αρχαία Αθήνα, των μετίκιων, δεν μπορούσαν να εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως στα δικαστήρια, αλλά μόνο μέσω ενός Αθηναίου πολίτου, ο οποίος ομιλούσε εξ ονόματος τους, ποτέ δεν συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου, δεν έλαβαν δηλαδή πολιτικά δικαιώματα. Και θα πω μόνο ένα πράγμα για να το καταλάβετε. Όταν οι Αθήνες έχασαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο το 1904, μπήκε το καθεστώς των 300 τυράννων, οι οποίοι κυβερνούν με τη βοήθεια της Σπάρτης. Αυτό το καθεστώς, ο Τριάκοντα Τυράννων, ήταν εξαιρετικά σκληρό καθεστώς. Το ανέταξαν οι Αθηναίοι με αρχηγό τους, αρχηγό της επαναστάσεως τους, της δημοκρατικής επαναστάσεως, τον Θρασίβουλο. Αυτός ο Θρασίβουλος, λοιπόν, για να μπορέσει να βρει ανθρώπους που θα διακινδύνευαν τη ζωή τους, γιατί το καθεστώς του Τριάκοντα Τυράννων ήταν μια πολύ σκληρή τυραννία, μόνο με υπόνοια ότι είχε σκοπό να το ανατρέψει, εκτελούσε αμέσως και δίμευε την περιουσία σου. Για να μπορέσει λοιπόν ο Θρασίβουλος να βρει κόσμο να επαναστατήσει, υπεσχέθη ότι όποιος εκ των μετήχων λάβει μέρος στην επανάσταση, μόλις θα επανέλθει η δημοκρατία στην εξουσία, θα έδιδε πολιτικά δικαιώματα
σε εκείνους τους μετοίκους οι οποίοι επολέμησαν κατά του καθεστώτος των τριάρχων τυράννων. Και έτσι πάρα πολλοί μέτοικοι πήραν τα όπλα και βοήθησαν στην ανατροπή του καθεστώτος των τριάρχων τυράννων και στην παλινόρθωση της δημοκρατίας. Μιλάμε για γεγονότα που έγιναν το 403 π.Χ. Όταν ήρθε η δημοκρατία ξανά στα πράγματα, έγινε εκκλησία του Δήμου. Και εκεί ανεκκύρωσε ο Θρασίβουλος την υπόσχεσή του, ευελπιστώντας να ψηφίσουν οι Αθηναίοι να πάρουν πολιτικά δικαιώματα οι μέτοικοι οι οποίοι είχαν βοηθήσει υπέρ της δημοκρατίας. Οι Αθηναίοι όχι μόνο δεν το έπραξαν, αλλά καθαίρεσαν από όλα τα αξιώματα τον Θρασίβουλο, τον αρχηγό της Επαναστάσεως. Γιατί διανοήθη να προτείνει ένα τόσο φρικόδες πράγμα, όσο το να πάρουν πολιτικά δικαιώματα οι μέτοικοι. Και τι έγινε, ούτε οι μέτοικοι πήραν πολιτικά δικαιώματα, ούτε ο Θρασίβουλος συνέχισε την πολιτική της αδειοδρομίας στην Αθήνα. Και έτσι δηλαδή ήταν ο αρχηγός της Επαναστάσεως που έκανε την δημοκρατία ξανά πραγματικότητα στην Αθήνα, ιδιώτευσε στην υπόλοιπη ζωή του, γιατί διανοήθηκε να προτείνει στην εκκλησία του Δήμου κάτι που για εκείνη την εποχή θεωρείται τόσο φρικόδες όσο το να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα οι οικονομικοί μετανάστες, δηλαδή οι μέτοικοι. Αυτή είναι η ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Και δεν μπορεί κανένας κύριος βαρεμένος και δεν μπορεί κανένα μέλος κόμματος ή ουδήποτε κόμματος να κάθεται και να ψευδολογεί, προφανώς από αγραμματοσύνη, δεν ξέρω να το κάνουν επισκοπό, πάνω στο τι ήταν και το τι δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέμε ότι έχει σημασία να διαβάζετε, έχει σημασία να μελετάτε για να μην σας κοροϊδεύει ο κάθε τυχάρπαστος. Και έχετε το δικαίωμα να πάτε να ψάξετε εάν αυτό που σας ανέλησε το Θρασίβουλο είναι αληθές ψευδές. Αν θέλετε δεν το δείτε και αναλυτικά το γεγονός, περιγράφεται εξ ολοκλήρου στην ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, στον τόμο Γ1, που είναι η εποχή η κλασική στο κεφάλαιο, τα επακολουθήσατε μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δίνω και την πηγή για να μην νομίζετε ότι τα βάλουμε το μυαλό μας. Όσο αφορά την αρχαία Ελλάδα, η σχετική πηγή όλη είναι τα ελληνικά του ξενοφόντος. Αυτά ως προς τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, από τα πάρα πολύ συγκινητική στιγμή με τον Τιμόθεο Κυλήφη και η αναφορά η οποία έκανε για το πώς έσωσε τη ζωή του. Ίσως το δείξουμε αύριο αν μπορούμε, όπου απεκαλύφθη ότι τον είχαν διαλέξει οι Γερμανοί να καταδικάσει για να τον εκτελέσουν. Για πες μας λίγο, Λένε, πώς έγινε ακριβώς. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Μας είπε κάτι το οποίο έζησε ο ίδιος. Ήταν έτοιμοι να τον εκτελέσουν οι Γερμανοί. Και ήταν έτοιμος ο Γερμανός να του βάζει το πιστόλι στο αγκρόταφο. Και εκεί για τελευταία λόγια ο αξιοσέβας πατέρας άρχισε να λέει να απαγγέλει όμηρο. Σαν τα τελευταία λόγια του δηλαδή. Άρχισε να απαγγέλει. Μόλις ακούει ο Γερμανός ότι απαγγέλει όμηρο, ταράζεται γιατί ο ίδιος ήταν λέει καθηγητής σε πανεπιστήμιο, φιλόλογος. Ταράζεται τόσο πολύ και λέει: δεν μπορώ να υπακούσω τον Χίτλερ, πρέπει να υπακούσω τον Όμηρο. Και του χάρισε τη ζωή. Και έζησε χάρη στον Όμηρο. Είναι φοβερή στιγμή. Και υπό την έννοια αυτή ήταν πολύ σωστό το επιχείρημα που είπε στον κύριο Βαρεμένο και οι Ναζί είχαν λεγική παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν Έλληνες. Καταλαβαίνει πόσο ανόητο είναι αυτό το πράγμα. Μα πρόκειται για φρανοβλάβη. Αυτό το πράγμα είναι ανόητο. Θα πει: είσαι Έλληνες γιατί έχει ελληνική παιδεία. Είναι χαζό σαν επιχείρημα. Με του αριστερού στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και αριστεροί σοβαροί στην Ευρώπη που έκανε ιδεολογική συζήτηση. Από αυτού που το παίζουν αριστεροί στην Ελλάδα, που είναι αυτοί οι ψευδοαριστεροί που λέγονται θολοκουλτουριάριδε, λοιπόν δεν μπορεί να κάνει σοβαρή κουβέντα. Απλώ το πρόβλημα είναι ότι έχοντα κυριαρχήσει στα παράθυρα, στις γραφίδες, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα παντού, προσπαθούν να περάσουν όλες τις ανόητες, αγράμματες, αμόρφωτες απόψεις τους ως τις δίδεν σοβαρές απόψεις. Αυτό το τρομερό. Δηλαδή, έτσι άσχος λέει, ο Ισοκράτης είπε, ανοίξε το Σοκράτη, λέει άλλο ο Ισοκράτης. Συνεχίζει το ξαναλέει. Και παίρνει και σου λέει τον άλλο, επειδή σε 100 Έλληνες τον Σοκράτη έχει διαβάσει 0,1. Και πολύ βαρύ. Και πολύ λε. 0,01 ξέρω εγώ. Σου λέει, για να το λέει τώρα βαρεμένο στον Ισοκράτη, αυτό δεν το είπε, δεν μπορεί να το λέει στην τηλεόραση. Ναι. Καταλάβει τι γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά ως προς τα γεγονότα. Πάντως για του λόγου του αληθές εδώ στο ανθολόγιο, στο έπος 40-41. Να δείξουμε αυτά τα τρία βιβλία. Ναι, να δείξουμε αυτά τα τρία βιβλία. Υπάρχει ένα κομμάτι από τα απομνημονέμα του Γκράτσι που ο Ιταλός πρεσβευτής μας λέει σε εμάς σήμερα ποιος είπε το όχι. Γιατί, εντάξει, θέλω... στο ημερολόγιο του Μεταξά που είχαμε δείξει τις προάλλες, μπορεί να μην το πιστεύετε. Αλλά και τον Γκράτσι δεν το πιστεύετε. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το πακέτο, σαν πρώτο πακέτο για τη σημερινή εκπομπή, στο 2-10-38-15.000. Μου λέει ένας φίλος μου, ο Γερμανός απήγγειλε τους τοίχους, λέει. Όχι ο Τιμόθεος, δεν το είδα.
Εγώ έτσι το κατάλαβα, ότι ο ίδιος άρχισε να επαγγελιστεί και ο Γερμανός του χάρισε ζωή. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 2-10-38-15.000 ο τηλεφωνικός αριθμός των εκδόσεων Γεωργιάδη. Και 6-9-84. Ο πατέρας της Τιμόθεος ξεκίνησε να το λέει και συνέχισε ο Γερμανός. Συνέχισε ο Γερμανός, λοιπόν, γιατί ήταν και αυτός ο μυριστής. 2-10-38-15.000. Είναι δεδομένο ότι η Γερμανία έχουν τρομερή ελληνική παιδεία. Μα γι' αυτό το είπα. Να σου πω την αλήθεια, έτσι το σκέφτηκα. Μια φορά ήμασταν στο παιδίτερό μας στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης και είχα έναν υπάλληλο, έναν νεαρό φοιτητή από το μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο οποίος έπαιρνε χαρτζηλίκι. Και ο οποίος βέβαια είχε την αρθίλιο φαγκοσμένη, είχε την απειλή δουλειά εκεί σε παιδίτερο στην καλοκαιρινή εργασία, χωρίς βέβαια να έχει μεγάλη σχέση με την αρχαία γραμματική και όλα αυτά που λέμε εμείς. Ένα πρωί λοιπόν Κυριακής που πήγαινα εγώ προς το τέλος για να δω τι έχουμε κάνει στο περίπτερο, τον βλέπω διαβάζει με τα μανία στην Ιλιάδα. Λέω ρε παιδί μου, τι έπαθε. Μία του είχε μείνει 10 μέρες, μία άνοιξε ένα εξώφυλλο. Λέω τι γίνεται. Μου λέει δεν μπορεί να φανταστεί κύριε Γεωργιάδη τι έγινε. Λέω τι έγινε. Ήρθαν λέει δύο Γερμανοί εδώ με κάτι ποδήλατα, άνοιξε ο ένας την Ιλιάδα, ο άλλος την Οδύσσα, ξαναδιαβάζουν μεταξύ του το αρχαίο κείμενο και να κάνουν διαγωνισμό πώς θα το μεταφράσει στα γερμανικά γρηγορότερα. Και μου πιάνουν την κουβέντα και μου πάνε ότι μαθαίνουν γερμανικά από τη Γερμανία από το δημοτικό. Όμηρο. Και ζάθηκα λέει φοβερή τροπή που αυτοί ξέραν αρχαία ελληνικά και Όμηρο, οι δύο Γερμανοί, και εγώ δεν έχω ιδέα. Και είπα κάτω να διαβάσω εδώ περί τίνο πρόκειται.